μπαίνει στη ζωή μας, με φόντο βέβαια για την εκπτωτική περίοδο και την Cyber Monday. Και θα πάμε στον κύριο Γιώργο Κορμά, ο οποίος είναι υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας Helpline του Ελληνικού Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, να μας πει τι πρέπει να προσέξουμε. Ξέρετε, μιλάμε για διαδικτυακές αγορές, στο παιχνίδι μπαίνουν και ανήλικοι. Συμφωνείτε, κύριε Κορμά, την καλησπέρα μας. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια μόδα που υπάρχει στα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Στην Ευρώπη αυτό είναι πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε και στην Black Friday και, και στις διαδικτυακές αγορές, καταρχήν είναι να δούμε αν όντως αυτές οι τιμές είναι εκπτωτικές και σε αυτό το διαφήμιση που υπάρχει, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι ίδιες τιμές. Αν πάμε και τις αναζητήσουμε στο διαδίκτυο, τις συγκρίνουμε, θα δούμε ότι είναι ίδιες τιμές. Άρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αν όντως υπάρχουν εκπτώσεις, γιατί προς τη βάρος του καταναλωτή πρέπει να είμαστε όλοι σοβαροί και αυθεντικοί, έτσι, σε αυτά που λέμε και κάνουμε. Ένα. Όσον αφορά τώρα το διαδικτυακή, την Cyber Monday, που ουσιαστικά είναι η διαδικτυακό... Είναι η Black Friday του διαδικτύου. Μπράβο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε 2-3 σημαντικά σημεία κατά την άποψή μας που πρέπει να τονίσουμε. Πρώτον, όταν πάμε να αγοράσουμε ένα προϊόν, πληκτρογραφούμε πάνω στο URL που λέμε στη διεύθυνση, γράφουμε το μαγαζί, το διαδικτυακό μαγαζί που θέλουμε να επισκεφθούμε. Δεν πάμε ποτέ από link σε διαδικτυακά μαγαζιά. Ποτέ από μηνύματα όμως έχουν στείλει το λεγόμενο phishing, να πατήσουμε πάνω στο link για να βρεθούμε σε ένα μαγαζί για να κάνουμε συναλλαγή. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να είναι αυτό όλο fake, μια ψεύτικη δηλαδή ιστοσελίδα, η οποία θα τραβήξει τα προσωπικά μας δεδομένα. Άρα λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Δεύτερον, κοιτάμε πάντα τα σχόλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αν τα σχόλια τι λένε για τη συγκεκριμένο μαγαζί διαδικτυακό. Τρίτον, πάντα αγοράζουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον όσον αφορά τις κάρτες, χρωστικές ή οτιδήποτε άλλο. Προτιμούμε και τις αντικαταβολές και αυτές έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Και σε κάθε περίπτωση, εάν τυχόν πέσουμε θύματα κάποιων συναλλαγών ή προϊόντων που πήραμε, τα οποία δεν ήταν αυτά που παραγγείλαμε ή είχαν κάποιες φθορές ή δεν στάθηκαν ποτέ, τότε θα πρέπει να καταφύγουμε στις τράπεζες, αν έχουμε κάνει τις συναλλαγές ηλεκτρονικά, και να ζητήσουμε την αποζημίωση. Πολλές φορές έχουμε δει καταγγελίες στη γραμμή βοήθειας όπου άνθρωποι που στείλανε μέσω τράπεζας χρήματα, ναι, δεν στάθηκε ποτέ το προϊόν πίσω. Οπότε μετά καταφύγανε με τη διαδικασία πια της μήνυσης, γιατί και οι τράπεζες, να ξέρετε, ότι δεν θα δώσουν τα στοιχεία αυτού που στείλαμε τα χρήματα. Άρα λοιπόν θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό και δεν έχουμε τίποτα άλλο να φοβηθούμε. Είναι γι' αυτό το δέλεαρ των εκπτώσεων που μας οδηγεί σε παγίδες και σε λάθη, να εστιάσουμε λίγο και στους ανηλίκους που πιθανότατα να επηρεαστούν λίγο, έχουν ένα τάμπλετ στα χέρια τους, πιθανότατα και μία κάρτα χρεωστική, πιστωτική. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τους κινδύνους? Ναι, υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Ξέρετε, αυτό είναι το καταναλωτικό τελείρο που μας φτιάνει. Πρέπει να διασταυρώσουμε, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, δούμε μια τιμή. Θα πρέπει να διασταυρώσουμε αν όντως είναι τόσο μεγάλη πτωτική τιμή. Δεύτερον, να δούμε για ποιο, να σκεφτούμε ποιο κατάστημα το κάνει αυτό. Ειδικά στα παιδιά, καλό είναι να μην δίνουμε τις κάρτες μας, τις χρωστικές ή τις πιστωτικές, γιατί πρέπει να είναι υπό τη δική μας επιτήρηση. Εγώ θα προτείνω prepaid κάρτες, δηλαδή προπληρωμένες κάρτες, όπου είναι ένα συγκεκριμένο ποσό, για να μην έχουμε κάποια παρατράγουδα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάθε μήνα να παρακολουθούμε ή και πιο συχνά μπορούμε πλέον μέσω e-banking να παρακολουθούμε την κίνηση, ναι, των καρτών μας. Γιατί έχουμε κάποια ύποπτη κίνηση, τότε θα πρέπει να απευθυνθούμε στην τράπεζα σε διάρκεια 3 μηνών και να ζητήσουμε τα χρήματά μας πίσω, εάν δεν τα έχουμε κάνει εμείς συναλλαγές αυτές. Γενικότερα θέλει λίγο προσοχή. Μην ενθουσιαζόμαστε τόσο εύκολα. Και όταν αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα σημεία που πολύ, νομίζω, αναλυτικά αναφέραμε. Κύριε Κορμά, να σε ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μία φορά.